Γεια σας, Κωστάς Τσικτεκνάου, γνωστός και ως Desperagon στα games. Θα ήθελα σήμερα να κάνω μια τελευταία, μάλλον ένα τελευταίο βιντεάκι προς το παρόν, γιατί αύριο πάω Θεσσαλονίκη και θα λείψω 20 μέρες περίπου, όπου πρέπει να πάω να δώσω τα τελευταία μαθήματα. Έχω 3 μαθήματα για να πάρω το πτυχίο μου. Μένω μόνιμα Λίμνο, οπότε πηγαίνω έρχομαι. Ο Γιάσος ενδιαφέρεστε, μάλλον φυσικό σπουδάζω στο Αριστοτέλειο, και θα ήθελα να κάνω έτσι ένα βιντεάκι, γιατί εκεί δεν θα έχω ούτε λάπτοπ ούτε υπολογιστή, μόνο το τάμπλετ, και αυτό δεν μπορώ να κάνω και πολλά, οπότε θα κάνω ένα βιντεάκι έτσι για να σας δείξω κάποια πραγματάκια, να σας κρατήσω συντροφή για 20 μέρες με αυτό το βίντεο μέχρι να κάνω κάτι καινούριο όταν γυρίσω. Και σήμερα θα ήθελα, μια που πρόσφατα, όπως είδατε και στο βίντεο με το unboxing, πήρα στα χέρια μου το Sirius, το tablet, και είμαι και κάτοχος ενός Android, ενός Xperia X8, πολύ παλιό, με 2,1 Android με βέβαια κινητό, αλλά καλό είναι, να σας δείξω πώς μπορείτε να εγκαταστήσετε προγράμματα και εφαρμογές χωρίς να μπαίνετε και αν τις ψάχνετε μία μέσα από το Play Store ή το Google Market, ανάλογα τι έχετε από το κινητό σας ή από το tablet σας. Τα πράγματα είναι απλά, αρκεί να συνδέσετε το tablet ή το κινητό σας στο Google Play μέσα από τη συσκευή, να βάλετε το Gmail λογαριασμό σας και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Google Chrome. Εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ τον Komodo, ο οποίος Komodo είναι ένας browser στηριγμένος πάνω στο Google Chrome, οπότε μπορώ να συνδέσω το Gmail μου όπως βλέπετε εδώ πέρα, και οπότε με το που συνδεθεί συγχρονίζονται όλα, όπως ξέρετε, από την Google αυτόματα, είτε στο κινητό, email, ιστορίες, είτε στον Chrome σας, αρκεί να τα έχετε συνδεδεμένα και τα δύο. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με το που γίνει αυτή η ιστορία? Πηγαίνω και ανοίγω το Google Play. Εγώ το έχω ανοιγμένο ήδη εδώ, οπότε πηγαίνω, να σας δείξω κιόλας πώς γίνεται. Στο Google Play μου ανοίγει αυτόματα και μου λέει τι μου προτείνει, τι όχι από εφαρμογές. Βλέπω όλες τις εφαρμογές ή τις πιο πολλές που υπάρχουν στο Android μπροστά μου, και εδώ βλέπουμε 3 κουτάκια: το κατάστημα, τις εφαρμογές, τα βιβλία, και από κάτω έχουμε λίστα επιθυμιών και εξαργύρωση. Είναι συγχωρισμένα σε κατηγορίες, προτάσεις, ανάλογα με το τι έχω ήδη εγκατεστημένο μέσα στο κινητό μου. Είναι οι εφαρμογές, είναι ακόμα πιο αναλυτική η λίστα και χωρισμένα ανάλογα με το δημοφιλέστερες, τις νέες κυκλοφορίες, μπορούμε να δούμε κατηγορίες ανάλογα με το τι ψάχνουμε. Εγώ προσωπικά σήμερα θα σας δείξω τις δικές μου εφαρμογές και θα σας προτείνω ποιες εφαρμογές, και θα σας δείξω και πώς συγκαθιστούνται πολύ εύκολα, βάζω πάντα στο κινητό μου και στο tablet μου με το που το κάνω εγκατάσταση, το πάρω στα χέρια μου. Κάποιες αυτές σας φανούν χρήσιμες, θέλω να πιστεύω. Επίσης θα δείτε μέσα μερικές οι οποίες τις χρησιμοποιήσω για πολύ λίγο, αλλά δυστυχώς δεν ξέρω και δεν μπορώ να βρω εύκολα πώς να τις σβήσω μέσα από το Google Play μου, οπότε έμειναν. Θα σας πω να μην δώσω ιδιαίτερη σημασία. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε ποιες θεωρώ πιο χρήσιμες και πιο σημαντικές. Fantasy for Cam είναι μια μικρή εφαρμογή η οποία σου επιτρέπει να βγάζεις πιο κομιξίστικες φωτογραφίες. Καλό είναι, δεν θα το έλεγα. Όταν είχα πάρει το κινητό μου και επειδή ήμουν εντυπωσιασμένος από τα HTC, ήθελα να βάλω ένα από τα ρολόγια της HTC. Δοκίμασα αυτά τα 3. Αυτό που με ικανοποίησε πιο πολύ ήταν το 3D Digital Weather. Πολύ χρήσιμο, πολύ πρακτικό. Να σας δείξω κιόλας, να τα ανοίξουμε και σας δείξω πώς γίνεται και η εγκατάσταση. Βλέπουμε εδώ την παρουσίαση, κριτικές και κάποια σχόλια από χρήστες οι οποίοι το αγόρασαν, το πήραν, ήταν δωρεάν, το εγκατέστησαν και μας λένε τι, αν τους άρεσε ή όχι. Πολύ χρήσιμες οι κριτικές, με έχουν βοηθήσει σε αρκετές εφαρμογές που θέλω να διαλέξω. Λοιπόν, βλέπουμε κάποιες εικόνες και τώρα έρχεται η ώρα της εγκατάστασης. Με όσες συσκευές συγχρονίσετε στο Android σας, θέλετε 15 συσκευές. Με το που τις βάλετε, με το Gmail σας και τις συνδέσετε, συγχρονίζονται όλες και αποθηκεύονται με το όνομά τους μέσα στο λογαριασμό σας. Οπότε, εδώ πέρα, πατάμε εγκατάσταση. Συνήθως εγκατάσταση, επειδή το είχα εγκαταστήσει στο κινητό, μου λέει εγκαταστήθηκε.
αρκεί να του έχετε καταστήσει σε μία, θα λέγεται, εσείς, γι' αυτό μην τρομάζετε. Και θα βλέπουμε τη λίστα με το τι έχουμε. Έχουμε το καινούργιο το tablet, το Sirux είναι εδώ, το οποίο δεν το αναγνώρισε, προφανώς δεν είναι τόσο διαδεδομένο το μοντέλο του. Το κινητό μου, το οποίο είναι ξεπερασμένο, προφανώς. Και το προηγούμενο tablet που είχα, το Manta μου, το Media Mid 08S, με ένα tablet 0, ένα tablet 7 inch on, το οποίο από τα νεύρα μου σπάσα στο πάτωμα, γιατί μου την έσπασε μια φορά και το έκανα κομμάτια. Οπότε το αντικατέστησα με το Sirux. Λοιπόν, και τι κάνουμε? Απλά διαλέγουμε εδώ πέρα τι θέλουμε από όλα αυτά. Και με το που διαλέξουμε τι γίνεται, προφανώς δεν το βάζω στα άλλα δύο, το έχω ήδη, πατάμε εγκατάσταση. Και οκ. Okay. Το ωραίο με το όλο θέμα είναι ότι μπορείς να εγκαταστήσεις καμιά δεκαπενταριά προγράμματα. Να το κάνεις ακριβώς το ίδιο. Και έχεις το tablet σου, το κινητό σου κλειστό. Με το που ανοίξεις το κινητό σου ή το tablet σου και συνδεθείς στο ίντερνετ, τότε αυτόματα συνδέεται και στην κατεβάζει την εφαρμογή. Γι' αυτό μην ανησυχείτε, δεν χρειάζεται να είναι ανοιχτή η συσκευή σας. Μπείτε σε έναν υπολογιστή, συνδεθείτε, συγχρονιστείτε με το Gmail σας και διαλέξτε όσες εφαρμογές θέλετε να εγκαταστήσετε, και όταν θα πάτε στο σπίτι σας ή οπουδήποτε έχετε το κινητό σας ή το tablet σας, με το που το ανοίξετε και βρείτε ίντερνετ, αυτόματα τις κατεβάζει. Γι' αυτό μην ανησυχείτε, είναι πολύ καλό και πρακτικό. Είναι πολύ καλό όλο αυτό, γιατί έχεις την άνεση να κάθεσαι σε μια οθόνη που έχεις 15 εφαρμογές μπροστά σου, όπως μπορείτε και βλέπετε εδώ πέρα. Οπότε είσαι άνετα, βλέπεις, διαβάζεις κριτικές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις μία-μία, δεν κολλάει καμιά φορά το tablet του κινητό σου και είναι πάρα πολύ καλό και χρήσιμο. Λοιπόν, εδώ από τα ρολόγια προτιμώ αυτό, γιατί μου έδειχνε και καιρό και θερμοκρασία και τα πάντα όλα. Πολύ χρήσιμο. Μετά το 9GAG, όλοι ξέρουμε τι είναι το 9GAG. Στο κινητό λέει κάπως, στο tablet δεν μπορώ να πω ότι μου φάνηκε ιδιαίτερα εύχρηστο, πιο πολύ σπαστικό παρά οτιδήποτε άλλο, το εγκατέστησα αμέσως. Ενίγματα, μια εφαρμογή ελληνική, πάρα πολύ καλή εφαρμογή, πλάκα έχει, αστεία, θα πράσετε, αν έχετε παιδιά μικρά θα το διασκεδάσετε, παίξετε όλοι μαζί παρέα από το κινητό σας ή το tablet σας, δοκιμάστε τη. Από μνημονεύματα του Μακρυγιάννη. Είναι ένα από τα βιβλία που διαβάζω και ξαναδιαβάζω και το έχω και στο tablet μου και στο κινητό μου. Το Μακρυγιάννη το θεωρώ ένα από τους μεγαλύτερους ήρωες, γιατί ήρωες είναι σε φαντάσεις, αλλά γιατί ένα από τους μεγαλύτερους ανθρώπους και Έλληνες που πέρασαν από αυτή τη χώρα. Γιατί ο άνθρωπος είχε όραμα. Από μνημονεύματά του είναι ότι καλύτερο θα μπορούσε να διαβάσει κάποιος για να καταλάβει τι πάει να πει να είσαι πάνω απ' όλα άνθρωπος. Και τι θα πει συλλογικότητα. Θυμάμαι από το σχολείο όταν τον είχα πρωτοέρθει σε επαφή που είχα πει ένα ποίημά του κάποτε, το «Είμαστε στο εμείς», που λέει ότι πρέπει να σκεφτόμαστε ότι είμαστε στο εμείς, είμαστε όλοι μαζί. Και δεν υπάρχει, δεν χωράει εγώ, ούτε στους Έλληνες ούτε σε κανέναν άνθρωπο. Πρέπει ο καθένας να σκέφτεται συλλογικά. Το συνιστώ, είναι κάτι που πρέπει κάθε ένας από εμάς, είτε Έλληνας είτε όχι, να το διαβάζει μία φορά, θα καταλάβει πολλά πράγματα. Μετά πάμε στην αυτόματη εγγραφή, το οποίο σου επιτρέπει να κάνεις ηχογράφηση της κλήσης σου. Δηλαδή παίρνεις ένα φύλλο, σε παίρνει, μιλάτε, μπλα. Θες να κρατήσεις κάποια σημειώσεις, αντί να κάθεσαι να γράψεις ένα νούμερο τίποτα, πατάς αυτόματη εγγραφή, το καταγράφεις σε MP3 στο κινητό σου, το σώζει, GG. Αλλά τι γίνεται, τουλάχιστον σε μένα, δεν ξέρω για τους υπόλοιπους, κρατούσε μόνο αυτά που έλεγα εγώ. Αυτά που μιλούσε ο άλλος σε μένα μέσα από το ακουστικό μου δεν είναι καταγράφοντα καν. Γι' αυτό και το έβγαλα. Τώρα πάμε στο διαχειριστή αρχείων ES3. Είναι το πρώτο πράγμα, πριν από όλα, είναι το πρώτο που βάζω σε μια Android συσκευή και στις δικές μου και στον φίλο μου. Είναι File Manager. Ήδη έχει συσκευή σας μια, αλλά αυτό που μου αρέσει στο συγκεκριμένο File Manager, εκτός του ότι τα οργανώνει όλα τέλεια και πρακτικά και είναι γαμάτο πρόγραμμα, βασικά είναι από τα πιο γαμάτα προγράμματα που υπάρχει, έχει ενσωματωμένο media player που ακούς μουσική και ταινίες σου, δηλαδή δεν χρειάζεται να εγκαταστήσεις κάποιον άλλον, αλλά εξαρτάται από τα codec που θέλεις βέβαια. Έχει zipper, compressor βασικά που κάνει compress, και έχει πάρα πολλά πράγματα όμορφα και καλά. Κάνεις διαχείριση των αρχείων σου, ανοίγεις φλασάκια, SD, βλέπεις τους φακέλους, όλα. Αλλά το πιο γαμάτο από όλα είναι ότι όταν μπαίνεις σε ένα ίντερνετ, σε ένα browser και πας να δεις ένα βίντεο στο ίντερνετ, είτε αυτό είναι στο YouTube ή το οπουδήποτε άλλο θέλεις, επιλέγει με το πατήσεις να το δεις. Σου λέει, θες να το δεις μέσω browser, θες μέσα από το player που έχεις, θες. Έχει και επιλογή αν θέλεις με τον ES3
να το κατεβάσεις σαν file, σαν αρχείο στο κινητό σου ή στο tablet σου. Οπότε πατάς εκεί, περιμένεις να φορτώσεις, το κατεβάζεις και το έχεις σωσμένο στο κινητό σου. Οπότε κάποιο κινητό που θέλεις, κάποιο βίντεο μάλλον που θέλεις να το δεις και να το ξαναδείς και να μην συνδέσεις όταν είσαι στο ίντερνετ, στο κατεβάζει, το σώζει πάρα πολύ πρακτικά και το βλέπεις όποτε θες. Το συνιστό είναι πάρα πολύ γαμάτος File Manager, είναι ο μόνος που χρησιμοποιώ, εμένα με βολεύει πάρα πολύ, ωραίο γραφικό περιβάλλον, το αλλάξατε τώρα τελευταία, το κάνανε ακόμα πιο ωραίο, δοκιμάστε το. Μετά πάμε στα ζώδια. Κάποτε το έχω δοκιμάσει και αυτό. Μια βλακεία είναι, δεν το συνιστώ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη, το κλασικό βιβλίο. Κάποτε, όταν είχα πρωτοπάρει το κινητό και είχα ενθουσιαστεί. Android τώρα και όλα γαμάτα και τέλεια και ίντερνετ και. Σε σχέση με τα παλιά συμβατικά κινητά που είχα, έψαχνα να βρω e-books. Ελληνικά e-books υπάρχουν αρκετά, μάλλον υπάρχουν πάρα πολύ λίγα. Ένα από αυτά ήταν η Αποκάλυψη. Το έχω διαβάσει το βιβλίο σε πιο μικρή ηλικία. Ωραίο είναι. Απλά ήθελα να το βάλω και στο κινητό μου. Δεν τρέχει να το κάνω, το έκανα επεγκατάσταση. Αν θέλετε, δοκιμάστε, διαβάστε το. Ωραίο βιβλίο, δεν λέω. Μετά πάμε στον καιρό του Μετεό. Πολύ καλός καιρός. Ανανεώνεται. Έχει όλους τους ελληνικούς, όλες τις ελληνικές τοποθεσίες. Χάρτες βροχής, συννεφιά, τα πάντα, όλα ξηρασία. Είναι ένα από τα πιο γαμάτα προγράμματα που υπάρχουν, αρκετά καλό. Αν και να σας πω, δεν το έχω χρησιμοποιήσει τόσο πολύ προσωπικά. Εγώ χρησιμοποιούσα τον καιρό του Yahoo, ο οποίος ήταν το πιο γαμάτο πράγμα, γιατί με βόλευε, μου βγάζε, το είχα βάλει εικονίδιο και στο κινητό και στο tablet και έβλεπα αυτόματα με τις πόλεις που ήθελα τον καιρό που έχω. Πολύ ωραίο. Αλλά τώρα τελευταία στο tablet μου κάνει νερά, δηλαδή δεν μου συγχρονίζει, δεν μπορώ να βρω τις περιοχές που θέλω, δεν ξέρω, πρέπει να είναι κάποιο bug ίσως. Και άρχισα να χρησιμοποιώ τον καιρό του ένα weather εδώ που έχει. Συμπαθητικό, απλά για να το βλέπετε σαν widget και στην επιφάνεια εργασίας σας. Αλλά το πιο πρακτικό από όλα και το πιο γαμάτο είναι ο καιρός του Μετεό. Μετά μετάφραση Google, όλοι ξέρουμε τι είναι. Μπαταρία. Μια εφαρμογή που σου δείχνει την μπαταρία και νομίζω έχει και εφαρμογές που κάνουν και καλά οικονομία στην μπαταρία. Κλείνουν application. Βλακεία. Ήταν τότε που είχαν πρωτοβγεί τα κινητά με Android και όλοι θέλαμε να σώσουμε μπαταρία. Ξέρετε τι γίνεται. Με το που το συνδέσεις στο Ιντερνετ, μέσα σε 2-3-4 ώρες έχει τελειώσει η μπαταρία. Οπότε και καλά, λες, βάζει την μπαταρία 50-30% παραπάνω. Βλακίες. Άχρηστο πρόγραμμα. Νέα για Android. Αν ασχολείσαι, καλό είναι, δεν θα λέγω ότι τρελάθηκα, το έβγαλα γρήγορα. Τώρα πάμε σε ελληνικά βιβλία, Παραμύθι χωρίς τέλος και τα μυστικά του Βάλτου, Πινελόπη Δέλτα, δεν νομίζω ότι χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Αν θέλετε κάποιο e-book να περάσετε την ώρα σας, πολλές ώρες μάλλον, το συνιστώ, είναι πάρα πολύ καλή δουλειά που έχει γίνει από τα παιδιά που το ανέβασαν, πραγματικά υπεργαμάτα. Σταγόνα νερού, είναι live wallpaper. Πριν συνειδητοποιήσω το τι μπαταρία τρώνε όλες αυτές οι εφαρμογές, το χρησιμοποιούσα. Ξανά δεν έβαλα, βάζω μια απλή ταπετσαρία επάνω, μια εικόνα και είμαστε καλά. Όσοι θέλετε να έχετε μια σταγόνα νερού στο κινητό σας και ένα live wallpaper, δοκιμάστε το, ωραία είναι. Σταυρόληξα. Ωραίο παιχνίδι, πάρα πολύ καλό, εκπαιδευτικό. Είναι από τα ίδια παιδιά, από το ίδιο, την ίδια εταιρεία που ανέβασε τα μυστικά του Βάλτου και του Παραμύθι χωρίς τέλος, όπως βλέπουμε, την Edax8S. Να δούμε εδώ πέρα. Το ωραίο είναι ότι έχει level, επίπεδα δυσκολίας, δηλαδή πρέπει να τελειώσεις με ένα και μετά να ξεκλειδώσεις τα υπόλοιπα, δηλαδή δεν είναι underwear, τα πάμε και τα κάνουμε. Δύσκολο, είναι γνώσεις, θέλω να σας πω όσο σας αρέσουν τα σταυρόληξα, δοκιμάστε το. Μ' άρεσε πάρα πολύ γιατί ο συνδυασμός του ότι πρέπει να τελειώσεις ένα σταυρόληξο για να πας στο επόμενο και να το ξεκλειδώσεις είναι από τα πιο ωραία πράγματα. Τρομακτικές ιστορίες. Πραγματικά το παιδί που το έφτιαξε το αξίζουν πολλά μπράβο, πολλά συγχαρητήρια. Μπορώ να πω ότι καθόμουν όλο το χειμώνα στο κινητό μου και τις διάβαζα μία. Και μια που το έβαλα, ας το βάλω και στο tablet γιατί δεν το έχω. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια, είναι τέλεια. Απλά αυτό που θα ήθελα να υπάρχουν πιο πολλά updates με καινούργιες ιστορίες. Δηλαδή, εντάξει. Φακός κάνει την οθόνη του κινητού σας, αν έχετε κινητό κάντε το, να φέγγει με άσπρο φως, οπότε έχετε φως. Google Maps, εντάξει, χρήσιμο είναι, πολύ χρήσιμο θα λέγαμε μερικές φορές, ανάλογα με την ταχύτητα του ίντερνετ που έχετε.
Πάμε τώρα στα πιο σημαντικά. A comic viewer. Ένας πρακτικός comic viewer, ο οποίος, αν έχει τη CBR αρχεία, comic book reader προφανώς αρχεία, είναι ένας comic book reader, διαβάζει αρχεία CBR, και όσοι κατεβάζετε comics από το ίντερνετ, είναι ένας πολύ γαμάτος browser, ένα πολύ γαμάτο πρόγραμμα για να τα δείτε, αξίζει πάρα πολύ, κάνει zoom in, zoom out, ευχρηστό, πρακτικό, είναι όλα τα λεφτά, εμπιστευτείτε με. IQ Weather, δεν μπορώ να πω ότι το χρησιμοποιήσα τόσο πολύ, δεν μου φάνηκε τόσο πολύ χρήσιμο, το άφησα. Adobe Air και Adobe Reader, θα σας πω, το Adobe Air το χρησιμοποιώ σε εφαρμογές όταν ανοίγουν αυτό με το οτιδήποτε. Το Adobe Reader όχι τόσο, έχω βρει άλλα πιο πρακτικά για να διαβάζω PDF. Advanced Task Killer, για να σκοτώνεις εφαρμογές που σου τρώνε μπαταρία και πόρες από το κινητό σου. Τώρα πάμε στο ωραίο. Αυτό εδώ βασικά το Advanced Task Killer καλό είναι, μπορώ να πω ότι με βοήθησε αρκετά. Λοιπόν, που ήμασταν, πάμε στο ωραίο, το οποίο είναι το AirDroid. Τι είναι το AirDroid? Το AirDroid είναι μια εφαρμογή που την εγκαθιστάς στο Android κινητό ή tablet που έχεις και κάνεις, μπαίνεις στη σελίδα του ή οτιδήποτε, δεν θυμάμαι, σελίδα πρέπει να είναι εδώ μέσα από το browser σου και κάνεις συγχρονισμό μεταξύ συσκευής και υπολογιστή μέσω του Wi-Fi όλο αυτό. Σου δίνει ένα κωδικό, τον βάζεις και στις δύο συσκευές και συγχρονίζεται. Και μπορείς να ανοίξεις το tablet σου και να το χειριστείς μέσα από τον υπολογιστή σου. Δηλαδή, να σας δείξω, σου ανοίγει όπως είναι το tablet σου ή το κινητό σου και έχεις τα προγράμματα της εφαρμογής εδώ και μπορείς να γράψεις SMS και να τα στείλεις. Μπορείς να κάνεις κλήσεις. Δεν το χρησιμοποιείς πάρα πολύ, αλλά είναι πολύ πρακτικό και νομίζω ότι πρέπει να μπορείς να ανοίξεις και μερικές εφαρμογές. Είναι πάρα πολύ πρακτικό για να στέλνεις αρχεία στο Android κινητό σου, να το χειρίζεσαι, για να γράφεις μηνύματα, για να κάνεις chat. Αντί να κάθεσαι να γράφεις από το κινητό σου, κάθεσαι μέσα από τον υπολογιστή σου. Δηλαδή, έχεις το κινητό σου δίπλα. Είσαι και στον υπολογιστή σου. Πόσοι από εσάς ήσασταν και στα δύο και χτυπούσε το κινητό και έπρεπε να γράφετε, να ψάχνετε το κινητό σας και να γράφετε και. Απλά ανοίγετε εδώ ένα tab και γράφετε αυτόματα την απάντηση, τη στέλνετε και στην TG. Πολύ πρακτικό, πολύ γαμάτο, δοκιμάστε το. Τώρα πάμε στο πιο γαμάτο, το Alarm Clock Extreme. Είναι το ξυπνητήρι που χρησιμοποιώ κατά κόρον. Δηλαδή δεν υπάρχει το συγκεκριμένο. Δοκιμάστε το, είναι υπέροχο. Aldico Book Reader, επίσης και η Book Reader και κατεβάζει βιβλία και το προσθέτει στη συλλογή σας. Android Music Player, απλά όχι. Όχι, λάθος. Μην το κάνετε. Ant Radio Service, στο κινητό μου ήθελα να βάλω ραδιόφωνο, κάτι τέτοιο για να παίζει χωρίς κεραία, βλακεία και το demo, όχι. App Saver, για ήθελα να βάλω, να σώζω στην SD τις εφαρμογές μου. Χρειάζονταν root, δεν το έκανα, γιατί το κινητό μου το 2.1 έκδοση δεν το έκανα, δεν το δεχόταν, όχι. Arcos by Xperia, comic του Arca, ναι. Αυτό εδώ, ζώδια πρέπει να είναι, όχι, το έχω εγκαταστήσει και αυτό. Auto App του SD, πολύ πρακτικό, για να σώζετε εφαρμογές στην SD σας, σας το εγκαταστήσω και στο tablet, δηλαδή αντί να το εγκαθιστάτε. Μια πάρα πολύ καλή εφαρμογή για να σώζετε εφαρμογές σας στην SD σας και να μην πιάνουν χώρο, δοκιμάστε το. Background HD, ήθελα φόντα, αλλά βλακεία για το κινητό, όχι, όχι, δεν πάτε καν. Bacon Reader, όχι, όχι, το Reddit ήταν αυτό νομίζω τότε. Battery Doctor Saver, είναι από τις κλασικές εφαρμογές που σας είπα, move εντελώς για να σώζετε μπαταρία από το κινητό σας. Best Apps Market, νομίζω σε μία φάση στο κινητό δεν υπήρχαν, βασικά στο κινητό ήταν, στο tablet είχα πρόβλημα νομίζω, στο tablet αν δεν κάνω λάθος, με το Play Store γιατί δεν μπορούσα να μπω, οπότε βρήκα έναν εξωτερικό
διακομιστή για να κατεβάζω εφαρμογές. Καλό, είναι συμπαθητικό, αλλά και πάλι δεν με βόλεψε τόσο πολύ. Τώρα πάμε στα ωραία. Όσοι από εσάς παίζετε Skyrim, όπως θα δείτε, ανεβάζω τώρα ένα βίντεο το οποίο ήθελε 10 ώρες για να ανεβεί από ένα quest στο Skyrim. Και επειδή είχα πάει στο Αμπέλ και τριγούσαμε σήμερα, το είχα αφήσει από χθες το βράδυ και κόπηκε το ρεύμα. Και αναγκαστικά έπρεπε να το ξαναπάρω πάλι από την αρχή, να το ξανανεβάσω. Και όση ώρα ανεβαίνει, είπα να κάνω αυτό εδώ, επί τη ευκαιρία. Λοιπόν, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ το Skyrim, είναι από τα γαμάτα, πιο γαμάτα παιχνίδια που έχω παίξει μαζί με το Oblivion φυσικά. Και η μυθολογία του είναι τέλεια. Ήθελα πάντα να κάτσω να διαβάσω τη βιβλία που έχει μέσα. Απλά επειδή όταν παίζω, επειδή βιάζομαι, θέλω να τελειώσω το quest, δεν κάθομαι ποτέ να τα διαβάσω. Ήθελα να βρω μια εφαρμογή στο κινητό ή στο tablet για να διαβάσω όλα τα βιβλία από το Skyrim. Πάρα πολύ καλή εφαρμογή είναι αυτό, το Books of Skyrim. Σου δίνει δυνατότητα να διαβάσεις όλα τα βιβλία από το Skyrim. Το συνιστώ, δηλαδή το έχω στο tablet και κάθομαι το βράδυ στο κρεβάτι και κατεβάζει, μένει στο ίντερνετ, συγχρονίζεται και διαβάζω όλα τα βιβλία του Skyrim που θέλω να διαβάσω. Πάρα πολύ ωραίο. Όσοι παίζετε Skyrim, είναι ένα από τα must download application που πρέπει να κατεβάσετε. Μετά πάμε κάτω στο business calendar, το οποίο είναι πάρα πολύ πρακτικό, ένα επαγγελματικό ημερολόγιο χρήσιμο όσο δεν πάει, μπορείτε να ρυθμίσετε διεργασίες, ιστορίες, ό,τι θέλετε μέσα, το χρησιμοποιώ συνέχεια. Κάμερα zoom. Το Xperia έχει ένα θέμα με την κάμερα, δεν έκανε zoom. Και αυτό ήταν ένα fix για την κάμερα. Νομίζω δούλεψε, αλλά όχι τόσο καλά. Επίσης και αυτό. Μετά cam scanner, πλακία για να σκανάρετε από το e-camera. Βασικά τι ήτανε, να σας πω, έβγαζες φωτογραφία το αρχείο και το έσωζες σαν PDF. Απ' τη μία ήταν καλό, απ' την άλλη θες καλή ανάλυση κάμερας. Για το κινητό που είχα ήταν χάλια τα ελλείψεις, οπότε δεν το χρησιμοποίησα. Αν έχετε ένα πολύ καλό κινητό όμως, με πάρα πολύ καλή κάμερα, βγάζετε φωτογραφίες και διαλέγετε να τις σώσετε σε PDF απευθείας. Πολύ γαμάτο. Δηλαδή βγάζετε φωτογραφία, ένα έγγραφο, save as PDF. Και χώρο, γλιτώνεται. Και όταν θα τα εκτυπώσετε κάποια στιγμή με line, πάρα πολύ καλό. Classic Notes, το χρησιμοποιώ πάρα πολύ να κρατάω σημειώσεις. Cloud Print, επειδή έχω έναν εκτυπωτή με Wi-Fi, ήθελα να το συγχρονίσω και να μπορέσω να εκτυπώνω online, αλλά δεν με βόλεψε γιατί οι drivers δεν συγχρονιζόταν. Πάμε τώρα εδώ, Collector's Logbook, Skyrim, και τώρα δεν είναι μόνο τα βιβλία, γιατί έχει και τα βιβλία, μπορείς να κατεβάσεις τα βιβλία από το Skyrim να το διαβάσεις, αλλά έχει όλα τα όπλα. Μπορείς να, όσα όπλα έχεις, βρίσκεις το παιχνίδι, μπορείς να κάνεις check εδώ, να δεις τι κάνει το κάθε τι. Έχει armor, έχει artifacts, ασθένειες, enchantments, potions. Δηλαδή είναι γαμάτο. Μπαίνετε, βρίσκετε ένα όπλο, όχι τόσο ότι θα δείτε στο παιχνίδι φυσικά, το τσεκάρετε. Επίσης μπορείτε να δείτε τι όπλα δεν έχετε βρει, για να πάτε να ψάξετε να τα βρείτε, ή τι armor δεν έχετε βρει για να ψάξετε να τα βρείτε. Και είναι και τα βιβλία φυσικά, αλλά είναι υπεργαμάτο. Δοκιμάστε το, είναι collector's logbook, ό,τι βρίσκεται στο Skyrim, σε όπλα, πανοπλίες κτλ. Το τσεκάρετε εδώ μέσα και το έχετε αποθηκευμένο για να ξέρετε τι κάνει το κάθε τι που έχετε βρει. Πολύ ωραία εφαρμογή. Note, color, note, notepad. Μια πολύ πρακτική εφαρμογή. Πρώτα απ' όλα, ημερολόγιο. Ένα από τα πιο ωραία ημερολόγια που έχω δει. Είναι πιο όμορφο από το business calendar. Επίσης, έχεις λίστα, η οποία λίστα προτεραιοτήτων, που μπορείς να διαγράφεις κάθε τι από το κάθε τι που έκανες. Δηλαδή, θέλω να πάω στο σούπερ μάρκετ. Πας, τραβάς μια γραμμή και κάνει σαν να σβήνει από μια γραμμή ότι το έκανες. Πολύ ωραία. Checked. Επίσης, μπορείτε αυτό να το κάνετε σαν pad πάνω στην οθόνη σας, τη λίστα που θέλετε. Δηλαδή, είναι 3-1. Και μπορείτε να κρατήσετε και σημειώσεις. Πραγματικά είναι ένα πολύ καλό organizer. Αυτό που σας έλεγα εδώ. Πήρα μπανάνες, τσακ, το κλείνω. Υπέροχο. Είναι ένα από τα μαζί με το business calendar, το ES3 και το color note
Notepad είναι από τα τρία πρώτα που εγκαθιστώ σε οποιαδήποτε Android συσκευή. Τώρα εδώ, Comics από το Comixology. Είναι μια σελίδα η οποία έβγαλε και εφαρμογή σου επιτρέπει να αγοράσεις, κάνεις λογαριασμό, συνδέεσαι και σου επιτρέπει να αγοράσεις comics και τα διαβάζεις. Επίσης έχει deals of the day, δηλαδή κάθε μέρα βγάζουν ένα comic book δωρεάν, το οποίο μπαίνεις μέσα, πατάς download, το κατεβάζεις στο κινητό σου και μπορείς και έχεις μια λίστα με τα comic που διαβάζεις, δηλαδή είναι πρακτικό, έχει και δωρεάν, εκτός από αυτά που αγοράζετε, έχει και δωρεάν comics να διαβάσετε. Επίσης να σας πω ποιο είναι το πιο υπέροχο, έχει το πιο υπέροχο viewer για comic, δηλαδή τα comics που κατεβάζεις στα δείχνει frame frame, δείτε λίγο, είναι η σελίδα. Αντί να δεις αυτό το πράγμα και να διαβάσεις μόνος σου, πατάς στη σελίδα και βλέπεις την ιστορία frame 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 πάνω στο κινητό σου. Δηλαδή αν έχετε κινητό ή tablet, αν και για κινητό είναι ακόμα πιο γαμάτο, αντί να έχεις όλο αυτό και να πρέπει να κάνεις zoom in zoom out, στο δείχνει frame 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 πως εξελίσσεται η ιστορία. Δηλαδή δεν έχω δει πιο υπέροχο comic viewer από αυτόν εδώ, απλά το θέμα είναι ότι ανοίγει μόνο τα comics τα οποία κατεβάζεις μέσα από το πρόγραμμα. Δηλαδή αν έχεις κάποιο δικό σου comic, κάποιο CBR αρχείο και θες να το διαβάσεις, τότε δεν είναι για σένα. Αλλά επειδή κατεβάζεις, έχει πάρα πολλά δωρεάν για να κατεβάσεις, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή πρόταση. Και σπουδαίες σειρές όπως Batman, Superman, Marvel, DC, οτιδήποτε θέλετε εδώ μέσα μπορείτε να κατεβάσετε και δωρεάν κόμικ. Contacts Plus και Contacts Plus, λίγο διαφορετικά το ένα είναι με συν, το άλλο είναι με Plus. Πρακτικό θα έλεγα στο κινητό για να βλέπετε τις επαφές σας. Αλλά αναγκάστηκα να το βγάλω γιατί μου έστειλε κάποιο μήνυμα, μου το έδειχνε το μήνυμα και από το κινητό μου και από εδώ. Οπότε ένα μπέρδεμα, το άφησα. Όσοι θέλετε για να έχετε διαχείριση επαφών, κάντε το, καλό είναι. Πάμε εδώ, Color Reader, Cool Reader μάλλον, συγγνώμη. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος e-book reader. Νομίζω διαβάζει και Mobi και η Pub βιβλία. Να δούμε, λογικά ναι. Και text. Οπότε, μπορείς να φορτώσεις όλα τα βιβλία σου, να τα έχεις σε μια βιβλιοθήκη μέσα εδώ και έχει πάρα πολύ ωραία αίσθηση, δηλαδή τα βιβλία είναι σαν να διαβάζεις κανονικό βιβλίο με καφέ σελίδα, δηλαδή πραγματικά μπορώ να πω ότι είναι ξεκούραστο στο μάτι, είναι πολύ όμορφος, ειδικά αν έχετε tablet λέει τρελά. Days left, βάζεις ένα πλάνο, ας πούμε θες να πας κάπου ένα ταξίδι, ρυθμίζεις πότε είναι και σου λέει πόσες μέρες απέμειναν. Ειδικά μου είσαι φαντάρος, λέει πότε θα απολυθείς, 21 και σήμερα, 30 και σήμερα, 100 και σήμερα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ γαμάτο. Όσοι έχετε κάποια πλάνα και θέλετε να δείτε πόσο χρόνο και να σας λέει πόσο χρόνο χρειάζεται ακόμα, δοκιμάστε το. Diablo 3 είτε Manager είναι για το Diablo Gallery. DigiClock, ένα ρολόι απλό, τίποτα ιδιαίτερο. Dolphin Browser, ένας ωραίος browser θα λέγα, ελαφρύς, αν και κατέληξα στον Opera, οπότε έμεινα εκεί. Dota 2 Builder, τι αντικείμενα να βάλεις στον κάθε ήρωα από το Dota 2. Όσοι παίζετε Dota, όπως βλέπετε εδώ, Dota 2 Guide, Replay, δοκιμάστε. Draw, μια πολύ ωραία εφαρμογή για να ζωγραφίζετε. Ζωγραφική στην ουσία για το κινητό σας ή το tablet σας. Δοκιμάστε το. Dropbox, το γνωστό Dropbox που έχετε και στον υπολογιστή σας, συγχρονίζονται και κατεβάζεις αρχεία, συγχρονίζεται το λογαριασμό και κατεβάζεις αρχεία από όλες τις συσκευές σου, τα έχεις όπου θες. Earth Live Wallpaper, ένα wallpaper με τη γη την υδρόγειο να κινείται. Easy Voice Recorder, για να ηχογραφώ τη φωνή μου αλλά δεν με βοήθησε ιδιαίτερα. Electroid, μαζί με το Every Circuit, πώς είναι, Free. Αυτά είναι δύο ωραία προγράμματα για όσους ασχολείστε με κυκλώματα. Επειδή κάνω ηλεκτρονική, μάλιστα ηλεκτρονική είναι από τα τρία μαθήματα που μου απέμειναν για να πάρω το πτυχίο μου. Ελπίζω να το πάρω. Πολύ ωραίο για να φτιάχνω κυκλώματα. Το δοκιμάστε. Εορτολόγιο ελληνικό με όλες τις γιορτές. Ωραίο. Συγχρονίζεται επίσης, το ωραίο είναι ότι συγχρονίζεται και με το Google Calendar και με το Business Calendar. Δηλαδή συνδέονται και τα τρία μαζί και είναι πολύ γαμματό. Δηλαδή κάνεις το ένα, το βλέπεις και στα άλλα. Δοκιμάστε το. Δηλαδή είναι ένα ωραίο στακάρι με το
Google Calendar και με το business που σας έδειξε πιο πάνω. Epson Printer για να εκτυπώνω στον Epson εκτυπωτή μου με Wi-Fi. ES Task Manager το κατεβάζει αυτόματα μαζί με το ES File Manager από πάνω. Streams, επειδή βλέπω streams στο κινητό ή στο tablet, κανάλια, παιχνίδια, gaming κλπ. Ήθελα να κατεβάσω κάτι για να βλέπω Twitch TV. Λέω το e-streams, αλλά άβολο, βλακεία. Δοκιμάστε την εφαρμογή, νομίζω θα τη δούμε και πιο κάτω, το Twitch TV. Αξίζει, τουλάχιστον για να βλέπετε, όχι να αφήνετε σχόλια κλπ. Αλλά για να βλέπετε streaming και τα ελληνικά κανάλια με τους φίλους μας gamer. Δοκίμασα κι εγώ, αλλά ο υπολογιστής μου δυστυχώς δεν τραβούσε τόσο πολύ και το άφησα. Force Fields Live Wallpaper είναι. Free Books, δωρεάν e-books. Εντάξει, φτάνει για να τα ψάξετε. Galactic Core Free Live Wallpaper και αυτά. Βασικά νομίζω πήδηξα δύο σειρές, δεν πειράζει, θα δούμε. GG Button. Όσοι ξέρετε StarCraft, θα έχετε ακουστά όλοι το GG που φωνάζουν οι spectators. Να σας το κάνω και ένα live. Επειδή πάντα έψαχνα και ψάχνω να βρω αν υπάρχει κάποιος που να ξέρει στην ελληνική αγορά που μπορεί να το βρω, ας μου πει. Αλλά θα σας δείξω το GG Button. Είναι ένα υπέροχο πράγμα, απλά ό,τι πιο γαμάτο υπάρχει. Και το έχει σαν εφαρμογή στο κινητό, ακούστε. Ακριβώς. Good game. Όσοι παίζετε παιχνίδια, οι φίλοι gamers, θα ξέρετε τι θα πει GG. Είναι πολύ γαμάτο και σκεφτόμουν να πάρω ένα τέτοιο στην εξεταστική. Την ώρα που θα πέσουν τα θέματα αποτυχία, πατάς, δηλώνεις υποταγή και φεύγεις. Απλά πλάκα θα έχει. Πάμε τώρα εδώ πάνω. Μερολόγιο. Συμπαθητικό, αλλά στο ίδιο με το wallpaper. Πότε δεν το χρησιμοποιήσα πολύ. Ο file manager στο κινητό δεν υπήρχε, αλλά στα tablet πλέον έρχεται προεγκατεστημένος στα 4 Android και πάνω. Νομίζω πιο κάτω διορθώστε με, δεν είμαι σίγουρος. Στο δικό μου το tablet με 4.0 έκδοση Android ήρθε προεγκατεστημένος. File Expert είναι ένας άλλος manager που δοκίμασα μέχρι να καταλήξω τον ES. FBI Reader, επίσης eBook Reader. GG World για να βλέπετε stream. Όχι τόσο καλό. Το Gmail προεγκατεστημένο. Google Drive, πολύ καλό γιατί συγχρονίζει τις Google συσκευές σας. Δοκιμάστε το αν θέλετε. Google Play Service κλασικά. Στο tablet, και ξέχασα να το πω, βασικά δεν το είχα δει όταν έκανα το review και το unboxing. Στο Sirius που έκανα, και θα το δείτε στα βιντεάκια μου μέσα, δεν έχει ελληνικό πληκτρολόγιο. Είναι η υπέρ αποτυχία του σύμπαντος. Αν και έχει ένα πολύ καλό θετικό. Δοκίμασα, θυμάστε το Logitech το K230 που έκανα unboxing το πληκτρολόγιο. Έβαλα το δέκτη και μπορεί και δέχεται και το διαβάζει το tablet. Οπότε έχω ασύρμα το πληκτρολόγιο στο tablet χωρίς. Δεν περίμενα να το κάνει αυτό το πράγμα. Πραγματικά είμαι εντυπωσιασμένος. Αλλά δεν έχει ελληνικό πληκτρολόγιο. Δηλαδή πας να γκουγκλάρεις κάτι στα ελληνικά, θες να κάνεις chat στα ελληνικά. Fail. Οπότε τι κάνουμε, κατεβάζουμε το Greek keyboard. Δεν είναι τόσο καλή εφαρμογή στο tablet, τουλάχιστον έχω 7 tablet και λίγο λαγκάρι. Αλλά τη δουλειά του την κάνει. Για όσους θέλετε ελληνικό πληκτρολόγιο σε συσκευές που δεν υποστηρίζουν ελληνικό πληκτρολόγιο. Handy Cal Calculator. Καλό calculator, επιστημονικό. Νομίζω. Ο Heroes of New Earth, επειδή έχετε δει ότι παίζω και ξέρετε ότι παίζω Heroes of New Earth, ήθελα να βρω κάποιες εφαρμογές για το Heroes of New Earth, αλλά επειδή είναι παιχνίδι που δεν παίζουν πολύ, είναι το Linux των games όπως φαίνεται, των mobile games, υπάρχουν μόνο 2-3 εφαρμογές με τις φωνές και τα announcers, τίποτα άλλο. HiQ MP3 Voice Recorder. Όχι, για να ηχογραφείς τη φωνή σου. Είναι beta και νομίζω, όχι, demo είναι και μετά από λίγο σταματάει. Δεν μ' άρεσε. Hide Pictures είναι μια εφαρμογή για να κρύβετε files και pictures από το κινητό σας. Δεν το χρησιμοποιήσω πολύ, το αποκατέστησα. Εδώ είμαστε, Insomnia GR. Μια από τις πάρα πολύ καλές εφαρμογές που υπάρχουν για tablet, για Android συσκευές. Το Insomnia GR, πολύ καλό. Εκεί το κανάλι, το όνομά μου είναι KXS14, επειδή πουλάω, αγοράζω πράγματα, συνήθως αγοράζω πιο πολύ παρά πουλάω.
βλέπω τα reviews, τα forum, πάρα πολύ καλό ενημερωμένο και με πολλούς χρήστες. Δηλαδή είναι από τα πολύ καλά ελληνικά κανάλια και σελίδα βασικά. Δεν μπορούσε να λείπει από το κινητό και από το tablet. Αν και το μόνο αρνητικό που θα βρίσκα είναι ότι όταν μπαίνεις στις αγγελίες, είτε ζήτησης είτε πώλησης, μερικές φορές πάει και πρέπει να ξανακάνεις ανανέωση, αλλά παλεύεται. Εδώ ένα iPhone drop live wallpaper, τι είναι, συμπαθητικό, σταγόνες, όσοι θέλετε live wallpaper βάλτε το. League of Legends, επειδή πέρασα και από αυτό το στάδιο του League of Legends για 2-3 μέρες, μετά τα παράτησα, γιατί δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιάστηκα τόσο πολύ από αυτά που είδα. Είχα συνηθίσει σε λίγο καλύτερα γραφικά, δηλαδή παίζοντας Χον, Heroes of New Earth. Είναι λίγο πολύ καρτουνιστικό για μένα, οπότε δεν μπορούσα να συμβιβαστώ. Επίσης το αργό gameplay του δεν με εντυπωσίασε τόσο. Αν έχετε δει, βέβαια ήταν αποτυχία λίγο το βίντεο, γιατί το YouTube μου κόψε ένα κομμάτι και μου γάμισε τα πετρέλαια μέσα στο βίντεο με το gameplay που έκανα για ένα κομμάτι για πνευματικά δικαιώματα. Αν δείτε στο gameplay, αν εστιάσετε, δείτε το mute προφανώς, θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ γρήγορο το Heroes of New Earth σε σχέση με το LOL. Επίσης οι ήρωες είναι λίγο πιο crispy, θα το έλεγα. Δεν ξέρω, τουλάχιστον η εντύπωση μου είναι αυτή. Επειδή πολλοί τσακώνονται για το LOL, για το Χόν, για τον Dota, τα έχω παίξει όλα. Ξεκίνησα, η αλήθεια να λέγεται, από Dota, Heroes of New Earth που ήταν ο νόμιμος διάδοχος της Dota, μέχρι που, επειδή ο Ice Frog που έφτιαξε την Dota, γιατί όλοι τσακώνεστε για το τι είναι, ποιος ήταν πρώτος, ποιος αντέγραψε Dota, πρώτα ήταν η Dota, βασικά ήταν το Warcraft. Η Dota Defense of the Ancients ήταν ένα πατσάκι που έφτιαξαν, ένα mod που έφτιαξαν τα παιδιά, ο Ice Frog και αυτός που βρήκε που ίδρυσε το LOL, ήταν δύο, το οποίο είναι η γνωστή μας Dota. Ήταν ενσωματωμένη στο παιχνίδι, για να το παίξεις έπρεπε να πάρεις το WoW. Ωραία μέχρι εδώ. Πολλοί παίχτες σε όλο τον κόσμο. Οπότε κάπου το 2009 ο Ice Frog πήγε στην εταιρεία που λέγεται S2 και η εταιρεία αυτή έφτιαξε το Χόν, Heroes of New Earth. Οπότε έχει υπογραφεί συμβόλαιο ότι μπορούν να γίνουν port όλοι οι ήρωες μέχρι και ένα συγκεκριμένο update της Dota στο Heroes of New Earth. Οπότε η προοπτική ήταν το Heroes of New Earth να είναι η καινούργια Dota. Προφανώς δεν είχε το όνομα Dota λόγω πνευματικών δικαιωμάτων, γιατί η Blizzard δεν άφηνε τίποτα τότε, ούτε τώρα αφήνει βέβαια. Γι' αυτό και έγινε Dota 2 τέτοια, η καινούργια Dota, ώστε να είναι ο νόμιμος διάδοχος με καλύτερα γραφικά. Παράλληλα αναπτύχθηκε το League of Legends, που είναι το ίδιο, στηρίζεται, έχει πολλούς ήρωες που μοιάζουν με την Dota, απλά είναι λίγο πιο εύκολο το gameplay του, πρόσθεσε τους ρούνους, πρόσθεσε διάφορα πράγματα, δηλαδή δεν είναι 100% Dota, είναι 70% Dota και 30% κάτι καινοτόμο, κάτι ωραίο. Το έφτιαξε το δεύτερο μέλος που ίδρυσε την Dota μαζί με τον Ice Frog και τη δούλεψαν τόσα χρόνια. Οπότε κάποια στιγμή ο Ice Frog όμως έφυγε από το Heroes of New Earth, δεν ξέρω τι έγινε, πήγε στη Valve και ίδρυσε την Dota 2. Οπότε στην ουσία ήταν πρώτα η Dota, μετά ήταν ταυτόχρονα και το LOL και το Χον, νομίζω λίγο πιο νωρίς ήταν το LOL, δεν είμαι σίγουρος αυτό, κάποιος που ξέρει σίγουρα ας μου πει, και μετά η Dota 2. Γι' αυτό μην τσακώνεστε ποιος ήταν πρώτος, τι έκανε, τι δεν έκανε, ποιος αντέγραψε πρώτα, όλοι τη γράψαν την Dota. Οκ, ξεκάθαρα πράγματα. Λοιπόν, και επίσης τα παιχνίδια τα παίζουμε για να ευχαριστιόμαστε και για να βρίζουμε λίγο μέσα και να ξεδίνουμε, αλλά τα παιχνίδια είναι χαρά και είναι γούστο. Επειδή εμένα μου αρέσει το Χον, δεν μπορώ να πω κακά λόγια για το LOL. Εντάξει, απλά δεν μου αρέσει γιατί δεν μου κάθεται καλά. Με την Dota μπορώ να πω ότι μου αρέσει την Dota 2 λίγο παραπάνω από το LOL. Αυτά είναι τα γούστα μου, αυτά είναι τα γούστα κάποιου άλλου, είναι λίγο διαφορετικά. Δεν θα τσακωθούμε γι' αυτό, γιατί σας βλέπω σε όλα τα βίντεο που βλέπετε για LOL, Χον, Dota, ιστορίες κλπ. Όλοι τσακώνεστε και βρίζεστε. Ξεκολλήστε τη ζωή σας. Παιχνίδια είναι για να παίζουμε και να γουστάρουμε. Απλά τα πράγματα.
Εγώ, ας πούμε, ξενέρωσα τη ζωή μου. Θα σας πω, εκτός ότι το γούστο μου είναι πολύ κομιξίστικο για μένα και πολύ πιο αργό, είναι τα δύο βασικά. Ο τρίτος λόγος είναι ότι που σπάστηκα πάρα πολύ. Είχα πάει με τους κολλητούς στη Θεσσαλονίκη σε ένα ίντερνετ καφέ να παίξουμε και ήταν τότε αρχές που διαλέγαμε μεταξύ στο ποιο μου θα κάτσουμε. Και πάνω σε ένα ίντερνετ καφέ, γεμάτο με 7χρονα και 8χρονα μόλις είχε τελειώσει το σχολείο, και κατεβάζαν τα καντήλια της ζωής τους παίζοντας League of Legends, LOL. Τα βλέπω καλά καλά και λέω, τι σκάτα άμα το. Όχι, εντάξει, είναι όλα τα άλλα τα αρνητικά, ήταν και αυτό, και αποφάσισα να μην ασχοληθώ γιατί είναι και αυτό. Είμαστε μεγάλη ηλικία, εγώ είμαι 25 χρονών προσωπικά αυτή τη στιγμή. Οπότε είναι λίγο φάση να παίζεις ένα παιχνίδι και οι αντίπαλοι σου να είναι 10 χρονών. Είναι 15 χρόνια διαφορά ηλικίας, οπότε δεν μπορώ να συνεννοηθώ το ίδιο και να περιμένω πράγματα και θαύματα από ένα 10χρονο το οποίο με το που γίνει μια στραβή θέλει να πηδήξει τη μάνα μου ή τη μάνα του άλλου. Δηλαδή είναι λίγο αποτυχία για μένα όλα αυτά. Όχι ότι στο χώρο είναι καλύτερα τα πράγματα και εκεί είναι χάλια. Απλά το θέμα ήταν ότι η κοινότητα ήταν λίγο πιο μεγάλη σε ηλικία. Ήταν πάνω από 16 χρονών ή πιο πολύ. Οπότε ήταν και ένας λόγος μαζί με το gameplay που έμεινε. Αυτά. Ας συνεχίσω στο τέτοιο μετά την παρένθεση που έκανα. Γι' αυτό. Ξεκολλήστε τη ζωή σας. Τα παιχνίδια είναι για να γουστάρουμε, να μας αρέσουν και παίξτε ό,τι γουστάρετε και χαρείτε τα. Και μην βρίζετε τους άλλους γιατί είναι ρατσισμός αυτό. Επειδή εμένα μου αρέσει το LOL, εσύ είσαι μια αποτυχία και εμείς που παίζει Heroes of New Earth, εσύ που παίζει Dota. Δηλαδή αυτό. Μετά, Link Droid. Νομίζω το ίδιο είναι για το League of Legends, τότε που έπαιζα. Link to SD είναι για να περνάμε εφαρμογές στην SD. Liquid Physics, μια βλακεία είναι εκεί με φυσική ρευστών, wallpaper. LOL Builder, για να φτιάχνετε αντικείμενα στο LOL. Mahjong, πολύ ωραίο παιχνίδι, το έχει και στα Windows, το έχει τα 7 τουλάχιστον. Τώρα εδώ είμαστε στο γαμάτο πρόγραμμα, Manga Searcher. Το οποίο Manga Searcher είναι το εξής. Βρίσκεις το manga που σου αρέσει, το κάνεις favorite και σου κατεβάζει όλα τα chapters στο κινητό ή στο tablet. Απλά και ωραία. Με ένα κλικ. Οπότε, θέλω να δω Naruto. Πατάω το τελευταίο chapter το οποίο ανανεώνεται φυσικά, μου το κατεβάζει και διαβάζω το Naruto στο κινητό μου, στο tablet. Δοκιμάστε το. Λέει τρελά. Όσοι βλέπετε, βέβαια σας αρέσουν τα manga. Λοιπόν, να κλείσουμε λίγο αυτά εδώ. Και μετά, Marvel Comics, όχι τόσο, το Comicology είναι πολύ καλύτερο. Matrix Live Wallpaper, όχι, όχι, Live Messenger, όχι τόσο. Ούτε αυτό. Mobile Hidden, όχι. Αυτό είναι πολύ καλή εφαρμογή. Month Calendar, δοκιμάστε το, φοβερό, είναι widgetάκι. Μπαίνει στην κεντρική σας οθόνη με ένα διάφανο ημερολόγιο, πάρα πολύ ωραίο. Music Therapy for Sleep, βλάκια, όχι. MP3 Converter, για όσους θέλετε να κάνουν converting, αλλά αν έχετε δύναμη συσκευή, ξεχάστε το. Τώρα εδώ είμαστε σε αυτό που πρέπει να κατεβάσετε, MX Player. Απλά, ξεχάστε VLC ιστορίες για το Android. MX Player είναι ο καλύτερος player για την Android συσκευή σας. Γιατί εκτός ότι παίζει όλα τα format που υπάρχουν, βίντεο, ήχου, ιστορίες και online βίντεο μπορείτε να δείτε, κατεβάζει υπότιτλους. Βασικά, κατεβάζει υπότιτλους. Συγχρονίζει τέλεια τους υπότιτλους. Βλέπεις τους υπότιτλους στην ταινία που θες να δεις. Προσωπικά τον βρήκα μια φορά και κόλλησα από τότε. MX Player. Είναι ο κεντρικός media player που έχω. Game Boy, φυσικά, emulator. Για κάτσε να το βάλω και στο tablet αυτό. Μάλλον θα το βάλω στο κινητό αυτό. Αν για τα παιχνίδια του δεν είναι τόσο καλά, μάλλον δεν θα το βάλει πουθενά. Αλλά πρέπει να τσεκάρουμε λίγο τι παιχνίδια παίζουν, γιατί παίζει να έχει ένα νεοφύλλη λίστα. Μάια, γιατί βλέπω τόσες εφαρμογές με ζώδια, τι γίνεται εδώ μέσα. Προφανώς κάποια στιγμή δεν είχα τίποτα άλλο να κάνω στο σύμπαν του να βλέπω ζώδια. Ενδιαφέρον, και είμαι και φυσικός. Wow. Λοιπόν, βλακεία, όχι. Το Nexus. Όσοι όταν είχε βγει το Nexus, το πρώτο το κινητό της Google, είχε αυτό το wallpaper που είχαν τα θυλάκα. Ωραίο είναι. Recorder, συμπαθητικό. Εδώ είμαστε, PDF Reader, από τα καλύτερα PDF Reader που υπάρχουν για Android. Ένας Ρώσος το έφτιαξε, πολλά updates, δηλαδή είναι συνέχεια, φτιάχνουν και το δοκιμάζουν και το διορθώνουν και το ενημερώνουν, πολύ ωραίο. Database για κυκλώματα. Όσοι ασχολείστε με κυκλώματα,
και είστε στον δρόμο, βάλτε στο κινητό σας και θα ξέρετε όλα τα τσιπάκια, όλες τις αντιστάσεις, όλες τις λιχνίες, όλα τα LED, οτιδήποτε υπάρχει, τρανζίστορ, οτιδήποτε, πύλες, τελεστές, οτιδήποτε θέλετε, εδώ μέσα οργανωμένα. Pixie wallpaper, όχι. Pocket Book Reader, όχι. Popular Funny Sounds, όσο έχετε κινητό Android, δοκιμάστε το, έχει πολύ ωραίους ήχους για να βάζετε σε μηνύματα, ειδοποιήσεις, ξυπνητήρια. Έχει το Mario μέσα που μου είχε κάνει εντύπωση, το Tetris, έχει πάρα πολύ ωραία. Και να νεώνετε, δοκιμάστε το, δηλαδή αξίζει για ήχους ειδοποιήσεων. Τώρα εδώ είμαστε, Quick Peek, ο καλύτερος Peek Viewer που υπάρχει. Και αυτό γιατί? Γιατί σου σκανάρει αυτόματα ό,τι υπάρχει στο κινητό σου, στο tablet σου και στο οργανώνεις σε κατηγορίες. Οπότε δεν ψάχνεις το χαμό. Πολύ ωραίο, πολύ προκτικό, δοκιμάστε το Quick Peek. Rocket Music Player, πολύ ωραίος player. Retro Camera, βλακεία. Retro Clock, βλακεία. Root and Me, βλακεία. Είναι για συγκεκριμένα, ναι, νομίζω για να κάνεις root στο κινητό σου. Εντάξει. Δεν το χρησιμοποιώ προσωπικά, κάποια στιγμή θα ήθελα να κάνω ένα root, αλλά δεν ξέρω, τόσο θέλει η όρεξη και δεν έχω τόσο πολύ. Sense Flip ρολόγια εδώ δύο, δοκιμάστε τα, αν θέλετε, συμπαθητικά είναι. Simple Comic Viewer, είναι σαν το Comic Viewer που δούμε πιο πάνω, αξίζει, ωραίος είναι, είναι λίγο πιο ρευστός, πιο ωραίος, Skype κλασικά. Εδώ είμαστε, Skyrim Alchemy, όσοι παίζετε Skyrim, όπως εγώ που προείπα, και θέλετε να δείτε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς των συστατικών που βρίσκεται, τα ingredients σας, και ποια έχεις max potential για να φτιάξεις ένα φίλτρο, να έχεις τις μέγιστες συνέπειες, θετικές ή αρνητικές, αυτό είναι για σας. Δηλαδή, έχει τα πάντα όλα. Όλους τους συνδυασμούς, είναι γύρω στους 68.000 συνδυασμούς από ό,τι τσέκαρα τελευταία φορά. Με όλα τα DLC, δηλαδή έχει όχι μόνο το κεντρικό το παιχνίδι, και το Herd Life και το Dragonborn και το Vanguard. Οπότε δοκιμάστε το. Απλά όσοι παίζετε Alchemy στο Skyrim και το φουλάρετε, είναι για εσάς και για μένα φυσικά, γιατί κάνεις ωραία positions. Skyrim Live Wallpaper, εντάξει, συμπαθητικό είναι. Skyrim Map, εντάξει, και αυτά τα δύο δεν θα έλεγα. Το νομίζω αυτό εδώ είναι το Skyrim, η περιοχή του Skyrim με το Google Earth. Δηλαδή κάποιος έκατσε και έφτιαξε όλο το Skyrim, νομίζω αυτό πρέπει να είναι, στο Google Earth. Ναι, δηλαδή δείτε. Εντάξει. Δεν υπάρχει, δηλαδή είναι... Είναι αρκετά βαριά η εφαρμογή, δεν θα λέγω ότι είναι από τις πιο ελαφριές. Με το tablet κόλωσε για να την ανοίξει αυτή. Δοκιμάστε το, πραγματικά δεν παίζει. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Τεράστια εφαρμογή. Πολύ όμορφη. Skyrim Maps. Ωραία. Αυτό εδώ χρησιμοποιώ για να ηχογραφώ τη φωνή μου. Smart Voice Recorder. Δηλαδή κάποια σημείωση, κάποιο note. Επειδή γράφω ιστορίες, γράφω διηγήματα, γράφω διάφορα πράγματα, κάποιες φορές θέλω κάποια ιστορία που μου έρχεται στο μυαλό και βαριέμαι να τη γράψω με χαρτί, να την καταγράφω την ιδέα και να την γράφω μετά στον υπολογιστή, στο χαρτί, οπουδήποτε. Πολύ πρακτικό, δοκιμάστε το. Ημερολόγιο, smooth calendar και αυτό. Songify είναι ένα ωραίο πρόγραμμα το οποίο σου επιτρέπει να κάνεις tune-up τη φωνή σου. Πλάκα είχε για να παίξεις. Sound effects είναι, πάει μαζί με το άλλο με τα ωραία τους ήχους. Spin Live Wallpaper, όχι. Το Steam, μπορείς να έχεις το Steam στο κινητό σου και στο tablet σου, δοκιμάστε το. Live Wallpapers, Super Backup, SMS και contacts, επαφές και τα SMS σας. Ναι. Αξίζει. Αυτά εδώ πέρα όχι τόσο πολύ. Το Tetris, ποιος δεν το ξέρει. Το SWF Player, δοκιμάστε το, ναι. Τώρα εδώ, Text Reader. Αυτός εδώ είναι ένας πάρα πολύ καλός Text Reader. Διαβάζει HTML αρχεία και RTF και BB2. Πιστεύω ότι πρέπει να τον έχετε στο tablet ή στο κινητό σας.
αξίζει. Ειδικά όσοι ασχολείστε με προγραμματισμό και με διάφορα πράγματα. Και τώρα ερχόμαστε στο γαμάτο τη υπόθεση. Σα έλεγα πριν και σα έδειχνα τα βιβλία που έβλεπα στο Skyrim, το Collectors που μπορείτε να βάλετε όλα τα αντικείμενά σα, το Alchemy μιλάω παραπάνω και εδώ είναι το. Η αποθέωση. The Elder Scrolls Books. Όσοι θέλετε να διαβάσετε όλα τα βιβλία από Daggerfall, Morrowind, Oblivion και Skyrim, εδώ. Δηλαδή δεν έχει μόνο όλα τα βιβλία από το Skyrim, όπως τα παραπάνω, αλλά έχει και από το Oblivion, και από το Morrowind και από το Daggerfall. Πραγματικά δεν παίζει. Το δοκίμασε και το θέμα είναι ότι δεν χρειάζεσαι. Το καθιστάς και τέλειωσες. Δεν συγχρονίζεται με το Ιντερνετ, θα έχεις αυτόματα μπροστά σου. Γαμάει. Και είναι χωρισμένα σε κατηγορίες. Δηλαδή, quests, ταξιδιωτικά, ιστορία. Δεν τα ψάχνεις στο χήμα, στο κύμα. Στα έχει οργανωμένα σε κατηγορίες. Από ό,τι ξέρεις, ποια βιβλία από αυτά που το χαμό που υπάρχει είναι ταξιδιωτικά, ποια είναι για. Για διάφορα πράγματα και για όπλα, για enchantments και και. Ναι, αξίζει. Επίσης, Digi Button το ίδιο με πάνω. Tic Tac Toe, πολύ πρακτικό, πολύ γαμάτο στο κινητό. Βέβαια, κατά 80% το νικάς, αλλά παίζεις να χάσεις. Τιουν μιλάει επιβλακία, το Tune9 Radio είναι πολύ καλό, ιντερνετικό ραδιόφωνο από πάρα πολλούς σταθμούς. Δοκιμάστε το. Twitch TV. Twitch TV, λοιπόν. Όσοι ξέρετε από Steam, πιο πολλοί από εσάς παρακολουθείτε gaming online. Αξίζει, αξίζει, αξίζει. Twitter. Ναι, προχθές διέγραψα το λογαριασμό στο Twitter. Μετά από ένα χρόνο και 4.000 followers. Γιατί, γιατί η ματαιοδοξία έφτασε στο full. Και ήρθε η ώρα να αλλάξω και να ασχοληθώ με κάτι άλλο πιο σοβαρό, οπότε το παράτησα. Πλάκα είχε όσο κράτησε, 4.000 έφτασα να με ακολουθούν, όλους τους ακολουθούσα κι εγώ. Αλλά εντάξει, μετά από λίγο καιρό καταλαβαίνεις ότι δεν πάει πουθενά. Απλά γράφει καθένα στη μαλακία του και εγώ τις δικές μου προφανώς. Και εντάξει, χαιρόμαστε όλοι, μπράβο, ζήτω. Unblock me free. Ναι, πολύ ωραίο game. Πάρα πολύ ωραίο game. Ένας μαθητής μου το είπε αυτό. Αξίζει, δηλαδή έχει πάρα πολύ πλάκα αυτό το game, δοκιμάστε το. Είναι σπαζοκεφαλιά για να ελευθερώσετε το κόκκινο του βλάκι να το βγάλετε εκτός. Αξίζει, θα φάτε ώρες εδώ μέσα. Uninstall Master για να επικαθιστάτε προγράμματα, Viber, εντάξει. Το WhatsApp, καλό ήταν, αλλά μαλακία στο τέλος. Γιατί, γιατί δεν συγχρονίζονταν τόσο καλά, δεν μ' άρεσε. WhatsApp Messenger, πολύ πρακτικό. Ίσως ένα από τα καλύτερα Messenger που είδα, το απεγκατέστησα και αυτό. Όσοι έχετε πολλά άτομα που μιλάτε και τσατάρετε, βολεύει και έχετε και WiFi, γιατί μπορείτε να στέλνετε βίντεο, φωτογραφίες αυτόματα χωρίς πολλά πολλά. Πραγματικά γι' αυτό του βγάζω το καπέλο. Το ότι μπορείς. Το chat χέστο, εντάξει, έχει τα bug του μέσα, είναι τρώγεται και δεν τρώγεται. Μπορείς να στέλνεις φωτογραφίες, βίντεο, ηχογραφήσεις, ένα μήνυμα, ρε παιδί μου, να είσαι με την κοπέλα σου, να της πεις κάτι, να στείλεις ένα ωραίο μήνυμα. Ναι, αξίζει. Αλλά προφανώς εγώ το έβγαλα, οπότε όσο θέλετε, δοκιμάστε. WhatsApp, wallpaper. Προφανώς όλα αυτά τα wallpaper τα έχω βγάλει, τα έχω πετάξει. WinZip. Πολύ ωραίο για να ζυπάρεις και ξεζυπάρεις. World Atlas. Είναι ένα quiz με χάρτες, χώρες, ιστορίες. Καλούτσικο. World Newspapers. Ναι, ναι, ναι. Και απορώ γιατί δεν το έχω εγκαταστήσει ξανά στο tablet αυτό. Το έχω ξεχάσει. Συγχρονίζεις όλο τον κόσμο τις εφημερίδες. Τα πρωτοσέλιδα και μπορείς και διαβάζεις τα πάντα. Εμένα μ' άρεσε γιατί οι ελληνικές εφημερίδες τις υποστηρίζεις σχεδόν όλες. Που είναι πολύ γαμάτο γιατί μπορείς να δεις όλα τα πρωτοσέλιδα χωρίς να κουράζεσαι. Yahoo Mail, ναι, ναι, γιατί χρειάζεται. Προφανώς, θα σας πω την αλήθεια, αυτή τη στιγμή έχω γύρω στα 15 mail. Ναι, μην ρωτάτε γιατί. Γιατί όταν παίζει σε διάφορα παιχνίδια, όταν ήμουν πιο μικρός, ο έξυπνος, απλά έκανα 2-3 λογαριασμούς και ήθελα διαφορετικά mail, όπως για το Heroes of New Earth. Έχω 4-5 accounts. Ναι. Κάψιμο, YouTube.
Έρχεται ενσωματωμένο. Το Zenith είναι πάρα πολύ καλό. Σου κατεβάζει wallpapers ανάλογα με τη συσκευή που έχεις. Wallpapers, ringtones. Έχει μεγάλη βιβλιοθήκη από πραγματάκια. Δοκιμάστε το. Xenonia 3 και 4. Το 4 δεν το έπαιξα πολύ γιατί το κινητό μου κολούσε. Αλλά το Xenonia 3 μπορώ να πω ότι μ' άρεσε πάρα πολύ. Είναι από τα λίγα game που ευχαριστήθηκα μαζί με το Unblock Me. Πραγματικά είναι διαφορετικά παιχνίδια, αλλά το Xenonia 3 είναι παιχνιδάρα. Δοκιμάστε. Και το Zoom Camera, το οποίο σας είπα ότι το Xperia TX8 είχε πρόβλημα με το Zoom του. Οπότε το Zoom Camera του πρόσθεσε Zoom και μερικά apps παραπάνω. Πολύ καλό. Αυτό ήταν τα δικά μου, οι δικές μου επιλογές. Αγνοήστε. Α, ξέχασα να σας πω αυτή εδώ τη σειρά. Το Office Suite που έρχεται προσωματωμένο με μερικά κινητά, δεν μας ενδιαφέρει τόσο. Το Opera Browser, πολύ ωραίο, ειδικά το Mini που χρησιμοποιώ εγώ, βαλεύει αφάνταστα, είναι πολύ γρήγορος browser. Και αυτό εδώ είναι το Google Play. Μερικές εφαρμογές που πιστεύω θα φανούν χρήσιμες εσάς και πώς να τις εγκαθιστείτε χωρίς να ψάχνετε. Σκεφτείτε να τα γράφω όλα αυτά μία-μία. Ενώ εδώ μπορώ να ψάξω, να πάω στις εφαρμογές, να δω τι έχω, να δω τα πιο δημοφιλή, τι μ' αρέσει, να δω σε ποιους αρέσει, γιατί είναι καλό, γιατί είναι κακό, γιατί, τι μου προτείνεις από αυτά που έχω δει. Οπότε βλέπουμε, γουστάρουμε, εγκαθιστούμε και απολαμβάνουμε. Ήμουν ο Κώστας, ξανά, πρώτο ο Θεός, σε 20 μέρες από τώρα, γύρω στις 21, 22, 23, 20 του μηνός δίνω το τελευταίο μάθημα, 22, 23 γυρίζω αν βρω καράβι, γιατί είναι αυτό το θέμα που Θεσσαλονίκη λείπνω τα καράβια, είναι fail. Αν βρω καράβι θα γυρίσω από Θεσσαλονίκη και αλλιώς μέσω Καβάλας και θα συνεχίσω, θα ελπίζω τόσο καιρό να σκεφτώ κάτι πρωτότυπο να σας δείξω που να αρέσει και σε μένα προφανώς και μάλλον να αρέσει και σε εσάς. Και ελπίζω να σας άρεσε, λίγο να σας έφαγα πολύ χρόνο. Αλλά είναι κάποιες εφαρμογές που ίσως να μην τις έχετε σκεφτεί, να μην τις έχετε δει. Πείτε μου σε ποιες εφαρμογές αρέσουν σε εσάς, τι σας αρέσει το Android, ποια θεωρείτε γαμάτη. Μπορεί κάποια να μην την ξέρω, προφανώς δεν την ξέρω. Οπότε πείτε μου γιατί θα ήθελα να τσεκάρω καινούργια πράγματα. Σας ευχαριστώ, ήμουν ο Κώστας, γνωστός και ως Desperagon όταν παίζω. Check the now. Τα λέμε ξανά σε 20 μέρες. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη, γιατί έχω ακούσει πολλά ωραία σχόλια μέχρι τώρα από πολλά άτομα. Ελπίζω να γίνουμε ακόμα πιο πολύ. Αν σας αρέσουν αυτά που βλέπετε, πατήστε ένα favorite, πείτε μου, μιλήστε, γράψτε τα σχόλιά σας. Ξανά ραντεβού στις 23 του μηνός, υπομονή, ελπίζω να μην με ξεχάσετε, εγώ δεν θα σας ξεχάσω και θα ετοιμάσω πραγματάκια για να τα δούμε. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.